Από ό,τι φαίνεται, αγαπητοί συνάδελφοι, και με την κουβέντα που έκανε ο Στάθης ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, εδώ πρόκειται περί πλιάτσικου. Εδώ πρόκειται περί άλωσης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. Και από ό,τι βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω και το αισθανόμαστε όλοι, τέτοια κομμάτια αγνώστου προέλευσης υπάρχουν πολλά. Πρέπει να επισημάνουμε λοιπόν ότι τις ευθύνες διαχρονικά όλων των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, γιατί δεν έχουν καταγράψει τη δημοτική περιουσία, τη δημοτική περιουσία, ας τη δημόσια, την κοινοτική περιουσία. Αλλά έχουμε ευθύνη και εμείς, συνάδελφοι. Διότι εμείς πήραμε μια δημοτική περιουσία που δεν έχουμε καταγράψει ούτε εμείς. 4,5 χρόνια δεν έχουμε καταγράψει. Γιατί ο ιδιώτης μπορεί, αν ξεχάσει ένα ακίνητο, να το δηλώσει, να πάει και το δηλώνει αμέσως στο κτηματολόγιο? Υπάρχει τρόπος. Εμείς λοιπόν έχουμε ευθύνες και εμείς, σοβαρές ευθύνες, γιατί δεν καταγράψαμε τη δημοτική μας περιουσία. Και γίνεται πλιάτσικο. Γίνεται πλιάτσικο. Μπορεί ο καθένας πάρα πολύ εύκολα με ένα άγνωστο κομμάτι, πάει με 2 μαρτύρους και λέει αυτό το κομμάτι είναι δικό μου. Και το παίρνει. Βεβαίως έχουν ευθύνες αυτοί. Και οι μάρτυρες και ο ιδιώτης που καταπατεί δημοτική περιουσία. Και θα λογοδοτήσει αυτό. Όμως οι βασικές ευθύνες είναι δικές μας. Γιατί δεν καταγράψαμε τη δική μας περιουσία. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Δήμαρχε, σε ένα τέτοιο κομμάτι που έχει ιστορική σημασία και ιστορική αξία. Θα σας διαβάσω, παράδειγμα, σας διαβάσω. Άμα σας διαβάσω τον Όμηρο, θα τρελαθείτε. Ο Όμηρος αναφέρει το κομμάτι και το αναφέρει ο Όμηρος. Θέλετε να σας το διαβάσω? Δεν το αναφέρω στο Δημοτικό Κοστάστη σε αηδίες τώρα. Το αναφέρει σαν ένα κομμάτι που έχει στο εποχή. Ναι, δεν το αναφέρω ότι ανήκει στο Δήμο Λευκάδας. Εντάξει. Αλλά έχει μια ιστορική αξία. Πέρα από το ότι δηλαδή είναι είναι δημοτική περιουσία, έχει αξία άλλη. Πέρα από αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν συμβόλαια, παράδειγμα έχω στα χέρια μου ένα συμβόλαιο του 57 που λέει, έγινε ένα συμβόλαιο από έναν παραπλήσιο κολυβά, ο οποίος λέει ότι εγώ συνορεύω Ανατολάς και Βοράν με κτήμα Ιβενισέντος Διοφάνους Κολυβά, προς Νότον με Παιδούπολη και κτήματα Διευθύνσης Γεωργίας, αυτό που λέμε εμείς ότι είναι δημοτικό, και προς Δυσμάς με Σπυρίδωνα πάνω Κολυβά και κοινοτική αγριονομή. Είναι το κομμάτι που λέμε. Δηλαδή οι άνθρωποι γνωρίζανε ότι η Βρύσπασα είναι κοινοτική. Εγώ νομίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι πρέπει να κινηθούμε άμεσα. Έχουμε σοβαρή ευθύνη. Άμεσα. Που σημαίνει ότι πρέπει άμεσα, αν μη τι άλλο, να του κάνουμε ένα εξώδικο. Το εξώδικο είναι προειδοποίηση. Ότι εδώ έχεις κάνει αυτά και αυτά και αυτά και θα έχει συνέπειες για τις πράξεις σου. Ούτως ώστε να ταρακουνηθεί. Αλλά πέρα από το άλλο, θα πρέπει άμεσα να δηλωθεί στο κλιματολόγιο. Άμεσα να δηλωθεί. Όπως αυτός είχε 2 μαρτύρους, εμείς μπορούμε να έχουμε 1000 μαρτύρους. Να πάμε να δηλώσουμε το κτήμα. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει διάρκεια αυτό. Εγώ επισημαίνω ότι θα πρέπει να κινηθούμε άμεσα με εξώδικο, να καταλάβει τι έκανε, ότι το συμβόλαιο που έκανε είναι στον αέρα, στηρίζεται, και δεν ξέρουμε και αν το κτηματολόγιο έχει ευθύνες, που παίρνει και καταχωρεί 7 στρέμματα ιδιοκτησία, πέρα γνώστων το καταχωρεί σε ένα ιδιώτη. Ναι, μα δικαστική απόφαση, ναι. Αλλά η δικαστική απόφαση, ο δικαστής παίρνει τα χαρτιά και λέει ποιος είναι αντίδικος, κανένας. Κανένας. Αντίδικος κανένας, 2 μαρτύροι, πάρ' το κύριε το. Αυτό είναι. Μην
Μην έχουμε δηλαδή αυταπάτες ότι γίνεται κάπως διαφορετικά στα δικαστήρια. Αυτό γίνεται. Άρα πρέπει να κινηθούμε άμεσα. Και άμεσα σημαίνει ότι θα καταγράψουμε την περιουσία μας, όχι αυτή μόνο, αλλά την άλλη περιουσία που έχουμε, να την καταγράψουμε και να πάμε να κινηθούμε δικαστικά και άμεσα πώς το λένε, να τους στείλουμε εξώδικο. Αυτή πρέπει να είναι οι πράξεις μας και να διασφαλίσουμε από εδώ και πέρα, σαν κόρη οφθαλμού, τη δημοτική μας περιουσία.